λοιπόν, bon, με τον Σπύρο Δερβενιώτη συνήθω κάνουμε αμυγό πολιτικέ συζητήσει. Διότι είναι ένα από τα στελέχη του Μέρα 25. Είναι εκπρόσωπο τύπου. Επειδή όμω έχει μια ακόμα ιδιότητα όλα αυτά τα χρόνια και μάλιστα είναι και αναγνωρισμένο σε αυτό που κάνει. Είναι κομίστα, είναι ελαιογράφο, είναι βραβευμένος βραβευμένο με εκδόσει, με βιβλία, με συμμετοχή σε εκθέσει. Όπω πρόσφατα για την 28η, Είπαμε να κάνουμε μια λίγο διαφορετική συζήτηση. Θα πούμε κάτι και για το Μέρα, βεβαίω, για το Μέρα 25, το οποίο έτσι κι αλλιώ είναι κοινοβουλευτικό κόμμα και απασχολεί, έχει την ατζέντα του. Είπαμε λίγο να συζητήσουμε και για Hollywood και για Τζόκερ. ευχαριστούμε που είσαι εδώ, Σπύρο. Γεια σου, Δημήτρη, ευχαριστώ που με κάλεσε. Λοιπόν, ξεκινάμε από δύο βασικά πράγματα, επειδή είσαι ένα δημόσιο διανοούμενο στο κομμάτι τη ηλιογραφία, του σκίτσου, των κόμιξ. Μη με ξαναπεί διανοούμενο. Έγινε, εντάξει. Συγγνώμη. Μπορεί να με λε δημόσιο, ο θε τη συγκρού είμαστε. Λοιπόν, θέλω να μου πει το εξή. Ε, Καταρχά, τον Τζόκερ το είδε. Ναι. Ε, Είμαι η εξαίρεση που δεν ήρθε να μιλήσει για κάτι που δεν έχει δει. Ρωτώ γιατί υπάρχουν ακριβώ. Ε, ρώτησα για κάτι το οποίο πολλέ φορέ ακούμε ανθρώπου για πράγματα που δεν έχουν δει να το σχολιάζουν. Το Τζόκερ για σένα έχει τελικά τόσα άλλα πολλαπλά σημενόμενα. Ή είναι μια πολύ ωραία εικαστικά ταινία με μια ωραία ερμηνεία του μεγάλου Φίλινγκ και γεια σα έχει κάτι άλλο, έχει ένα άλλο βάθο. Κοίταξε, θα είχε είτε το ήθελε είτε όχι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτά τα πολλαπλά επίπεδα που έχει να πει δεν τα κρύβει. Είναι γραμμένα στο σενάριο, βγαίνουν σε συγκεκριμένε σκηνέ, σε συγκεκριμένε ατάκε. Και ο λόγο που νομίζω ότι. που είναι και συστατικό τη επιτυχία του, ο λόγο που, έχει κάνει ό, που συνοψίζει όλη την καταστολή που σου βρίσκεται είναι, αν έχει παρατηρήσει σε αυτού που γράφουν για την ταινία, ε, οι πιο ε, αφρισμένοι είναι αυτοί που γράφουν όποιο πει ότι έχει μηνύματα ή δεύτερα επίπεδα ανάγνωση, είναι καραγκιόζη. Σημαίνει ότι αυτά τα μηνύματα, αυτά τα επίπεδα ανάγνωση θέλουν να τα κρύψουν, θέλουν να τα αρνηθούν, θέλουν να τα εξουδετερώσουν. Αυτό είναι το, το όλο. Τι μα λέει ο Τζόκερ, Τι μα λέει ο Έρμο, Ότι ζούμε σε μια κρίση απονομιμοποίηση όλου του δυτικού κόσμου. Όλων των ελίτ του δυτικού κόσμου. Δεν το κάνει. Με έναν εύκολο τρόπο που χαϊδεύει αυτιά. Δεν έχουμε καλού σε αυτή την ταινία. Και επίση έχουμε πολύ καιρό να έχουμε καλού και κακού γενικά στι ταινίε τη pop κουλτούρα και αυτό είναι άλλο ένα πολύ ενδιαφέρον φαινόμενο. Δεν υπάρχει πια ο μανιχαϊσμό ο παλιό. Να καλού ζήσουμε και να το κακού. θυμόμαστε. Πάρε την αρχιετυπική μανιχαϊστική ταινία, το Star Wars, όλο ναι, αυτό το franchise. Αγαπημένο. Ναι. Η τελευταία ταινία, ναι. ο Luke Skywalker, γέρο, απομακρυσμένο κτλ αφισβητεί ή μαστιγώνει τον εαυτό του, ή την κατάντια του, επειδή ήμουν ο Λούξκα εγώ και ο θρύο των Τζεντάι, όπω λέει στην ταινία. Είμαστε σε αυτό το σημείο τώρα. Ότι οι ήρωε αφισβητούν τον εαυτό του. Στο άλλο μεγάλο franchise τη Marvel, του Avengers, ο κακό θα μπορούσε να είναι ο πρωταγωνιστή. Έχει ένα δράμα που ζει, έχει μια πολυπλοκότητα. Είναι αυτό που λέμε στη συγγραφή Ανερίου ο ήρωα του δικού του σύμπαντο, του δικού του κόσμου. Και όλο αυτό είναι μια πολύ καινούρια στροφή. Γιατί είναι αμφίσιμη η ήρωε σήμερα. Γιατί δεν σηκώνει ο κόσμο, βεβαίω. Καταραίουν όλα. Είναι το απότοκο τη κρίση. Όλα κρίνονται, όλα αποδομούνται, όλα ψάχνονται. Ο Τζόκερ τι αποδομεί. Από πού να αρχίσω. Θα <laughs> αρχίσουμε από την απαρχή του Τζόκερ, από την απαρχή του Μπάτμαν. Οι υπερήρε, όπω ξέρουμε, όπω ξέρουν οι περισσότεροι, γεννηθήκαν στην προηγούμενη μεγάλη κρίση, το 30, ύφεση. Οι υπερήρωε. Οι υπερήρωε. Ναι. ναι. Ε, είχαμε τότε λοιπόν. Τότε γεννήθηκε ο Σούπερμαν. Ακολουθήσανε ε, ε και τέτοια. Κάπου εκεί στα 37, νομίζω, θα σε γελάσω τώρα με ημερομηνίε, ήρθε ο Μπάτμαν. Είναι τόσο παλιό. Ναι, είναι τόσο παλιό. Όλα αυτά γεννήθηκαν τότε, στη μεγάλη κρίση. Γιατί στη μεγάλη κρίση, ω. Ως... ως... Μια ανάγκη και του κόσμου υπερβάσεων. Τι. Ναι, προφανώ. Μεσιανισμό. Αν, αν θυμάσαι στην προηγούμενη κρίση, αντίθετα με αυτή, υπήρχε άνθηση του θεάματος, του μεγάλου θεάματος, του μεγάλου musical. Της, του... Σωστό. Ναι, οπότε ε, δεν όταν όλα αυτά. Άρα ξεκινάμε με αυτό. Υπάρχει αυτό που λέγανε το depression smile, Δημήτρη, να θυμάσαι. Έτσι, ακριβώς. Που το έβλεπε στις φωτογραφίες της εποχής, ότι οι άνθρωποι υποφέραν, αλλά στο βλέμμα υπήρχε... Μπράβο. Το επέκυνε. λοιπόν, ο Τζόκερ τι ήταν ακριβώ σε σχέση με τον Μπάτμα, Α πάρουμε τον προηγούμενο Τζόκερ. Εγώ τον θυμάμαι ω Jack Nicholson. Ναι. προαμνημονεύτου. Ε, δεν γνωρίζω αυτή την ερμηνεία, δεν μου λέει κάτι. Ναι. Είναι χειρότερο Τζόκερ, δηλαδή νομίζω ότι μπορεί ναι. να το βγάλουμε από την κίνητα. Και λοιπόν, ο Τζόκερ ξεκίνησε όπω η μαζική παραγωγή αυτών των ιστοριών τότε, σαν ένα κακό για να έχει ασχοληθεί τον Batman και μάλιστα ένα κακό μία χρήσεω. Τα πέθανε στο πρώτο επεισόδιο. Το mm -hmm. Τον κρατήσανε γιατί ενδιαφέρον παρουσιαστικό, <laughs> είχε potential και έκτοτε έγινε ο, ας πούμε, το, αντι... το αντίπαλο δέο του Batman. Δηλαδή η σκοτεινή του αντανακράση, Θα μου πει σκοτεινή right. Yeah. του σκοτεινού υπότη, ήδη, ήδη, εδώ έχουμε αρχίσει να έχουμε τέτοια. Αυτό ο Τζόκερ τώρα του Φίνιξ τι είναι. Λοιπόν, αυτό ο Τζόκερ Φίλιξ ε, είναι ο ένα του δικού του κόσμου. Του δικού του κόσμου. Ναι. Δηλαδή υπάρχει αυτή η αμφισημία. πρέπει να συμπάσχουμε μαζί του. Πρέπει να το συμπαθήσουμε. Ε, μας μα επιτρέπεται να το συμπαθήσουμε. Μα επιτρέπεται να μην το συμπαθήσουμε. Είναι Πάσχον. Αλλά είναι ένα Πάσχον ο οποίο παίρνει και αποφάσει. Οι οποίε δεν είναι μόνο απότοκο το ότι είναι Πάσχον. Υπάρχει αυτή η πολυπλοκότητα και είναι πολύ ενδιαφέρον. Και υπάρχει και κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αυτή η ταινία δεν θα είχε γίνει τόσο φαινόμενο. Ναι. Αν ήταν η ίδια ταινία, με το ίδιο story, τον ίδιο πρωταγωνιστή, την ίδια ερμηνεία, τα πάντα. Δεν θα ήταν η ίδια ταινία, αν δεν είχε δεθεί με τη μυθολογία τη pop κουλτούρα του κόμικ. Αυτό δηλαδή που μα είχε δώσει απαλά blockbuster, εύκολα, θέαμα, μπορεί να τα δει οποιοδήποτε. Και οι ανήλικοι, για να πάμε μετά και σε αυτό το μεγάλο θέμα. Και ξαφνικά εκεί εισάγει όλη αυτή την πολυπλοκότητα. Τέλειο. Λοιπόν, επειδή είπε για τη Marvel, είδαμε πρόσφατα την ιστορία αυτή, την παρέμβαση. Ε, Κόπολα Σκορτζέζε. Ναι. Και τον δύο. Ουσιαστικά ο ένα συμπλήρωσε και τον άλλον. Ε, σινεμά, να το πούμε έτσι, ή e κόμμυξ. Ε... Ξέρω που στέκομαι. Συμπαθώ και τον Κόπολα, συμπαθώ και τον Σκορτσέζε Αλλά δεν Βάλαν μισκο... ένα, ένα. όπα παιδιά, μπάστα. Ε, το σινεμά ναι. είναι άλλο πράγμα. Αυτό είπαν. Τι άλλο πράγμα. πιστεύει. Τι άλλο πράγμα. Η πρώτη ταινία ήταν ένα τρένο να έρχεται προ το θεατή. Ήταν θέαμα από την αρχή, από τη γέννησή του. Τι άλλο πράγμα. Είναι. Αυτό ήταν. Όλα αυτά που ο Σκορτσέζε και ο Κόπολα με πολύ μεγάλη επιτυχία κάνουν και σηκώνουν τον πύχη είναι θέατρο, παιδιά. Θέατρο με, με άλλε προδιαγραφέ. Γιατί βάλανε αυτό το ζήτημα, κατά τη γνώμη σου. Γιατί... Ήταν κάποιο κίνδυνο ναι, να υποκατασταθεί ας πούμε, αυτή η μαζική τέχνη του κινηματογράφου από κάτι άλλο. Κοίταξε, έχουμε, <coughs> έχουμε μονοκαλλιέργεια αυτή τη στιγμή. Μονοκαλλιέργεια έχουμε. Ναι. Αν δηλαδή... δει το 90% του ό,τι παίζεται στον κινηματογράφο είναι κάποιο franchise, Jurassic Park 3. Terminator 5, Avengers 7, Star Wars 8. Είναι, είναι αυτά που μονοπολούν. Δεν υπάρχει χώρο για κάτι άλλο. Αν δεν είναι τρισδιάστατο, αν δεν είναι κάτι που να τραβήξει τον άλλο να σηκωθεί από την καρέκλα που έχει μια πλασμανά στο σπίτι, α πούμε, που μπορεί να κατεβάσει οτιδήποτε, που έχει Netflix, που, που μπορεί να δει τι ταινίε του Σκορτσέζα, του Κόπολα, δηλαδή τα πάντα όλα. Πρέπει να το δώσει θέαμα για να το βγάλει πια έξω. Δεν μπορεί. Πέθανε η ωραία. Ε, πώς το λένε, η κινηματογράφηση μια Ανθρώπινη ιστορία που έπαιρνε ένα θέμα Ελλάσσων και σε έκανε να σκεφτεί κάτι αυτό. Με στο προβληματίζει αυτό που λε όμω. Γιατί ναι. είδαμε πολύ μεγάλε ταινίε και στον 20ο αιώνα και όχι μόνο που ήταν μια απλή ιστορία. Ναι. Και τι γνωστό Τώρα τι θα χρειαστεί να γίνει, να θα απαιτούνται περισσότερα πράγματα. Όχι εσύ. Όλα αυτά μετακομίσαν στην τηλεόραση, δεν πεθάνανε. Ναι. Δηλαδή. Σειρά, η σειρά, σειρά. Ναι, η τηλεόραση αυτή. Έχει πολύπλοκε αφηγήσει, πάρα πολύ φρέσκε ιδέε. Το αντίθετο του κινηματογράφου που λόγω κόστου πρέπει να παίζει με ασφάλεια. Οι σειρέ. Μπορεί να είναι πόλο που θα αδυνατήσει τον κινηματογράφο. Ο κινηματογράφο έχει ήδη αδυνατήσει, νομίζω, αλλά δεν θα πεθάνει. Ε, πιθανότατα ένα τεχνολογικό breakthrough και πάλι, όπω ήταν το χρώμα, όπω ήταν ο ήχο. Πιθανότατα στο, στο άμεσο μέλλον να είναι η τρισδιάστατη πραγματικότητα, όχι η τρισδιάστατη ταινία, Virtual Reality. Κάτι τέτοιο θα του δώσει μια καινούργια ανάσα. Είσαι ένα στρατευμένο κινηματογράφο κομίστα. Πάντα ήμουν Δημήτρη Μανιάτη. Ε, γίνεται μια συζήτηση και τα τελευταία χρόνια για παράδειγμα και με αφορμή των ΑΡΚΑ. Ναι. Μας ενοχλεί η στράτευση ή μας ενοχλεί η συγκεκριμένη ηστάρευση. Προσωπικά με ενοχλεί ο ενοχλει στράτευση. Προσωπικά δεν με ενοχλεί ούτε η στράτευση ούτε η συγκεκριμένη στράτευση. Με ενοχλεί η ποιότητα του χιούμορ αλλά αυτό είναι πάρα πολύ υποκειμενικό. Δηλαδή πέρα από τη στράτευση έχω τον ΑΡΚΑ που τον αγαπάω, τον θαυμάζω, τον έχω νούμερο ένα του οφείλω την καριέρα μου. Όντω. Είναι, ναι. είναι από τα πρόσωπα που σε επηρέασαν μικρό, να το πούμε Όχι, έτσι. είναι από τα κατεξοχήν πρόσωπα, από τα δύο-τρία μέτρα με τη μέρα. Πες μου άλλα τώρα, αφού το λες. Ο Γιάννη Ιωάννου. Ο Ιωάννου, έτσι. Ο Πιάνουμε του Έλληνε. Μετά πάμε στη σχολή του ΜΑΤ και δεν θέλουμε να κουράσουμε ε, την πλειοψηφία. Κάποιο ξένο που σε επηρέασε. Η σχολή του ΜΑΤ, του Αμερικάνικου. Mm -hmm, η οποία mm -hmm. για να τα δέσουμε και τα δύο, όλα αυτά ήταν γεννήματα τη συντελεστική τη εβραϊκή κοινότητα τη Νέα Υόρκη. Δηλαδή έπαιξε πάρα πολύ σημαντικό αυτό και στα κόμιξ και στο Μάτι που ήταν σχολικό με ξατυρική. Πρέπει Οι να είναι στρατευμένη η τέχνη σου ή όχι. Δεν πρέπει, επιλογή είναι. Είναι επιλογή. Ε? επιλογή είναι, Υπάρχουν ναι. άνθρωποι που επιλέγουν να μην είναι στρατευμένοι και να και κάνουν τ... άλλα πράγματα. Και του θαυμάζω. Επίση. Δηλαδή... που είναι και σημαντική έτσι κι αλλιώ. Ναι, ναι, ναι δεν, δεν πιστεύω ότι πρέπει να έχει μια στράτευση, αλλά απλώ η δικιά μου είναι λίγο πιο φανερή από τον υπολείπων. Τι ήταν αυτή η έκθεση για την 28η που μα πέρασε. Δεν ήταν έκθεση, ήταν μια έκδοση. Δυνόμη. με ιστορίε για την κατοχή, η οποία είχε προηγηθεί μία έκθεση με τα έργα αυτά τρία ή τέσσερα χρόνια πριν και επιτέλου βγήκαν σε έντυπη μορφή. Ήταν από 14-15 σκητσογράφου, ο καθένα διάλεξε να, μέσα. φτιάξει, να φτιάξει μία ιστορία η οποία προσπαθούσε να δείξει την Αθήνα τη κατοχή. Μια ιστορία ο καθένα όπω φανταζόταν. Μπορεί να μοιηθεί ένα κόσμο να ξαναδεί την ιστορία μέσω άλλων εκδοχών τη τέχνη, δηλαδή το σκίτσο ή το κόμικ μπορεί να είναι ένα τέτοιο δρόμο. Να δινει ένα βαρύ θέμα όπω ο λοιμό. Φυσί... Φυσικά. Εγώ, η Κατοχή. Καταρχήν, τα κόμικ μα έχουν δείξει το Μάο, που δεν το ολοκαύτωμα όπω τίποτε άλλο. Το Περσέπολη, το οποίο δεν <laughs> ναι, οπότε, <laughs> πολύ σωστά. Ναι, οπότε φυσικά και το Β' Παγκόσμιο, φυσικά και την ναζιστική θηριωδία. Κατεξοχήν ίσω. Ξανά γυρνάμε στου υπήρου. Ο Σούπερμαν, ο Καπνίνα Αμέρικα, ναι, όλοι ναι. αυτοί, ναι. όταν ήρθε η ώρα, πήγαν να πολεμήσουν τον Χίτλερ. Υπάρχουν κόμιξ, σκηνέ που ρίχνουν χρωθιά στο Χίτλερ. Δηλαδή, η κυριολεκτική ενώ όχι η μεταφορική. Έτσι Επιστρατεύτηκαν. Στρατεύτηκαν όσο δεν υπάρχει στράτευση. Εδώ έχουμε και μια πιο. Μπορεί να διαφωνήσει αυτό ή να έχει μια άλλη θέση, αλλά έχουμε και μια... ένα άλλο παράδειγμα στην Ελλάδα, το μικρό ήρωα. Ναι που ουσιαστικά μιλούσε για την εθνική αντίσταση. Λαϊκό, μαζικό, Λαϊκό, αναγνώσμα. μαζικό, ανάγνωσμα. Ναι. Πώ πάει το Μέρα 25 και τι γίνεται τώρα, τι θα κάνετε. Συνέδριο πότε έχει το Μέρα 25, γιατί έχουμε περίοδο συνεδρίων. Έχουμε συνέδριο Πασόκ, συνδιάσκεψη, κοινάλ, συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ. Και τέλη Μαΐου, Μέρα 25. Α, τέλη Μαΐου. Τέλη Μαΐου. Τι επιδιώκει το Μέρα 25 να βγάλει από αυτό το συνέδριο. Θα είναι το του συνέδριο. Θα είναι το ιδρυτικό του συνέδριο. Θα είναι συνέδριο προγραμματικό. Θα... Τι χαρακτηριστικά θέλετε να προσδώσετε. Κετά, θα είναι η ώρα να γίνει επιτέλου ένα κόμμα που στέκεται σε δύο πόδια, όρθια κτλ. Μέχρι τώρα ήμασταν τρει-τέσσερι άνθρωποι που κάναμε να φαίνεται σαν να είμαστε μια λεγεώνα Πεντακοσίων. Καταφέρατε ώρα... να μπείτε όμω στη Βουλή. Mm? Καταφέρατε να μπείτε στη Βουλή, να έχετε κοινοβουλευτική έκφραση. Που, που δε... σημαίνει ότι υπήρχε ανάγκη για αυτό το πράγμα. Υπήρχε ανάγκη. Όπω λέω συχνά, υπήρχε χώρο στο πάρκινγκ. Και θα τον έπαιρνε έτσι κι ένα αυτοκίνητο. Δεν τα κατάφερε ο Παναγιώτη, δεν τα κατάφερε η ζωή, δεν τα κατάφερε κανεί εξ αυτών. Έχω, τα κατάφερε όμως έχω μια θεωρία γι' αυτό, αν μου επιτρέψετε να την πω. Βεβαίω μα ενδιαφέρει. Ήμασταν το μόνο κόμμα που είχε θετικό πρόταγμα. Δηλαδή, χωρί να μειώνω. Την, αυτή να, η διάσταση. Χωρί να μειώνω την αξία των άλλων κινήσεων. Ήταν βασισμένε στην αντίθεση. Το όχι στο, έξω από το, ε, αμάν με του. Εμεί ήμασταν πάμε γι' αυτό, έλα να κάνουμε εκείνο, πάμε να φτιάξουμε το άλλο. Έκανε πολύ εντύπωση δε, γνωρίζοντα ότι οι σχέσει μεταξύ του Λαφαζάνη και του Γιάννη Βαρουφάκη δεν ήταν και οι καλύτερε όλο αυτό το διάστημα. Το λεσκόψα. Ε, μπορώ να πω και χειρότερα, αλλά τέλο πάντων, πολιτικά μιλώντα, έχουν πει και δύο πράγματα. Κυρίω ο Παναγιώτη. Μπορεί να πει και χειρότερα, γιατί το... είναι μια ώρα που ανήλικοι δεν μα βλέπουν πότε θα πάμε σε αυτό το θέμα Δημήτρη Μανιάτη. Παρ' εσεί ω κόμμα βγάλατε μια ανακοίνωση υποστηρικτική για τι δικαστικέ περιπέτειες του Λαφαζάνη σε σχέση με τι, όπω γνωρίζουν, που πολλοί κόσμοι πιθανώ δεν το ξέρει, ο Παναγιώτη Βλαφαζάνη έχει μια σειρά κατηγοριών για το κίνημα, για, το κίνημα ε, για, την πρώτη κατοικία. Κατά τον πληστηριασμό. Κατά τον πληστηριασμό. Βγάλετε μια ανακοίνωση θερμή στήριξη πολιτικά. Οφείλαμε. Οτιδήποτε άλλο θα ήταν μικροπολιτικανισμό. Το άστον αυτόν να βολοδέρνει δεν είναι στην κουλτούρα μα. Μάλιστα. Το μέρα 25 είναι το ποτάμι τη αριστερά. Το ποτάμι δεν είχε πρόσωπο. Οπότε γιατί να βάλουμε πρόσωπο στο ποτάμι καταρχήν, να σα αφήσουμε δηλαδή το ποτάμι να είναι το ποτάμι. Το ΜΕΡΑ25 είναι το ΜΕΡΑ25. Είναι ένα κόμμα τη αριστερά το ΜΕΡΑ25. Είναι ένα κόμμα που υπερβαίνει την παλιά διαίρεση ή την τωρινή διαίρεση αριστερά-δεξιά. Κοίταξε, είναι αριστερό στην ψυχή του, ε, αλλά προ, 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 προσπαθεί για το ευρύ μέτωπο, οπότε χωράνε και άλλοι άνθρωποι μέσα. Όποιο συμφωνεί με αυτέ τι ιδέε που πρεσβεύει πα περιπτώσει. Ναι. Το καλεσμά μα. Ε, πάντως, Πάντω, θα... οι θέσει που πρεσβεύεται και πρεσβεύει το ΜΕΝΑ25 είναι συγκεκριμένη ε, ταυτοτική κατεύθυνση. Δηλαδή, δεν θα... λέτε κλείστε τα σύνορα. Όχι, προ είναι. Θε να τι πει προοδευτικέ, δεν το περιλαμβάνει όλο. Mm -hmm. Θε να τι πει αριστερέ, δεν το περιλαμβάνει. Δηλαδή, θα άφηνε έξω και κάποιου συνοδοιπόρου. Αλλά στο πούμε γενικά προ την πλευρά του φωτό. Προ την πλευρά του φωτό. Μέρα. Τον το προσφυγικό πάλι μεταναστευτικό πώ το σχολιάζεται και πώ σχολιάζεις. σχολιάζει. Καταρχά, θα μπορούσε να σου δώσει το έναυσμα για να κάνει ένα νέο ήρωα. Εσύ ω γελιογράφο, ω κομίστα, μια σειρά καινούρια, ένα storyboard, μια, Έτσι, ένα μου, σενάριο. Μου, θυμίζει πράγματα που τα έχουμε ξαναζήσει. Μου θυμίζει τι εποχέ που είχαν ανοίξει τα σύνορα και μπαίνανε. Η μάλλον Αλβανοί, όπω του λέγανε τότε στι ειδήσει. Δηλαδή, ο δράστη πάντα ήταν μάλλον Αλβανό, αν θυμάσαι. Δηλαδή τέτοιε εποχέ. Έχουμε ζήσει. Οπότε τα είχα καταγράψει. Οπότε... Είχες... Τότε δούλευε και στο. ήσουν ε, μάχημο δημοσιογράφο. Στις εφημερίδε. Ναι. Ε, ναι. ναι, αλλά οι χειρογράφοι είναι. Το κόμικ μου που και είχε γίνει πιο γνωστό και, και νομίζω περιλάμβανε όλα αυτά ναι. ήταν η Μάνα Ρέιβερ. Η Μάνα Ρέιβερ είναι εμβληματικό. Ε, το ξέρουν και οι νεότεροι. Ναι. Σηματοδοτεί μια εποχή. Μια εποχή που τη ζήσαμε και ω γενιέ. Γιατί έκανε τόσο επιτυχία η Μάνα Ρέιβερ, και εμπνευσμένη από τηλεπαράθυρο. Γυρνάμε στο Τζόκερ. Ε? ε? Ήταν η ώρα τη. Αντικατόπτωσε ίσω την εποχή τη. Δηλαδή, το... Είναι ένα ναι. μήχανο το λέω εγώ για ένα έργο μου, αλλά μα περιπτώσει. Ήταν το καλύτερο πράγμα που έχει κάνει. Ήταν το πιο διαδεδομένο πράγμα που έχω κάνει. Ε, καθ, το καλύτερο πράγμα που έχω κάνει είναι πάντα το τελευταίο πράγμα που έχω Το 2020 δέει. που βρίσκεται η Μαναρέβερ. Είναι γιαγιά χίμστερ. 2020, που είναι μάνα... Το πιστεύω ότι δεν το έχω σκεφτεί. Δηλαδή, μάνα Ρίβερ... ρεύος, τι μα δεν υπάρχει ρεύμα όπω υπήρχε, υπάρχει ηλεκτρονική ναι, μουσική. Η τη Ρίβερ την, την ξανά πιασα για λίγο το 2008, ναι. αφού είχε τελειώσει η ιστορία τη το 2004 ναι. με την Γιάννα Αγγελοπούλου να κάνει φιάστα. <laughs> την ξανά πιασα το 2008 πάνω στα Δεκεμβριανά ναι. με την κόρη τη να είναι ήμο, με τον ε, Γιώργη να είναι μακεδονόμάχο, οπότε αυτό θα το ξαναβρίσκαμε σήμερα. Και η ίδια προσπαθούσε να συμμαζέψει πάλι κομμάτια τη ύπαρξή τη, όπω τα έχει... έκανε και σήμερα. Πολύ ενδιαφέρον να την ξαναβρούμε μπροστά μα τη Μάνα Ρίβερ, έστω και πετειακά εν του 21. Το 21 θα το Λέω, γιορτάσει. Θα το, το 21 θα το γιορτάσει το μέρα 25. Ή έχει μια πιο αναθεωρητική άποψη και ματιά για αυτό Περίμενε, που λέμε ναι, πού... εθνική παλιγενεσία. Κάτσε, δεν έχουμε μόνο το 21, έχουμε Θερμοπύλαε, έχουμε, έχουμε σαλαμίνα, έχουμε τέτοια. Αλλά ας πούμε για το 21, πριν τα 200 χρόνια, φτιάχτηκε η Επιτροπή, εγκαινιάζεται και όλα. Θα έχουμε μάλιστα την Πέμπτη στην Ολομέλεια της Βουλής την Εναρκτήρια, θα μιλήσει και ο Πρωθυπουργό και στη Γερουσία και στην Ολομέλεια. Εσείς τα κάνετε για το 21. Εμεί μόνο να το εκφράσουμε μπορούμε σαν ένα αίτημα ανεξαρτησίας. Τώρα να μπούμε σε φιέστες που θα θυμίζουν το 2004, που έχουμε δει τα λογότυπα, δηλαδή υπάρχει μια αισθητική καλή που σημαίνει θα πέσουν πάρα, πάρα πολλά λεφτά, θα φάει ο κόσμο, όπω το λένε, ψωμάκι, να το πούμε έτσι, θα, θα ανοίξουν δουλειέ όπω το 2004. Τι έγινε τέσσερα χρόνια μετά το 2004, εδώ θα γίνει πολύ πιο σύντομα, γιατί όπω ξέρουμε, όπω έχουμε αναλύσει και με άλλου καλεσμένου σε αυτή την εκπομπή, η επόμενη κρίση είναι εδώ, δεν έρχεται, είναι εδώ. Δηλαδή. Δηλαδή όλοι, όλοι οι δείκτες παγκοσμίως... το πέκει ο Γιάννη Βαρουφάκης εδώ καλεσμένο πριν με... ναι. λίγο διάστημα. Ναι. Αυτό το οποίο και εσύ λες τώρα. Ναι. Και Όλοι... θέλουμε λίγο να μα το αποσαφηνίσει. Κοίταξε. Τι η... είδου κρίση θα είναι αυτή, Θα είναι ε, 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 κρίση στην Ελλάδα, η οικονομική όχι, κρίση όχι, όχι. στην Ευρώπη, όχι. Η παγκόσμια Παγκ... κρίση. παγκόσμια. Η... η κρίση προηγούμενη δεν λύθηκε ποτέ, δεν τελείωσε. Βρέθηκαν κάποια τσι... μεγαλοτσιρότα και σενόταν μια κατάσταση η οποία δεν λύθηκε και γι' αυτό πάλι έχουμε ξεγέρθει 10 χρόνια ακριβώ μετά παντού. Σε όλη την Τώρα υφιλία. τι μπορεί να γίνει. Κρίση νούμερο 2 η οποία. Τι εκτιμάτε κι εσεί ω κόμμα. Ναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε προβλέψει. Ε, 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 αν κάτι έδειξε, α πούμε, η προηγούμενη ε, σειρά εξεγέρσεων στον αραβικό κόσμο, η Αραβική Άνοιξη, δεν ξέρει, θα σου βγει στο τέλο. Δεν θα νικήσουν πάντα οι καλοί. η χιλή τώρα, προβλεπτή ήταν λίγο η διαδικασία. Ε, ε. Δεν ήταν πάντα οι καλοί. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει και κάποιο να πιάσει το νήμα από την εξέγερση και να δώσει. Επίσης, χρειάζεται ένα κάστρο, α πούμε, σε κάθε. Τελικά μπορεί ε... να είναι και ένα δευτερεύον ζήτημα. Ένα ζήτημα που δεν περνάει στο μυαλό μα και αυτό να πυροδοτήσει κάτι. Η ιστορία αυτό δείχνει καμιά φορά. βέβαια. Απλώ ε? δεν υπάρχει πρόθυμο αρχιδούκα να τον δολοφονήσουν στο Σεράγιο, οπότε θα χρειαστεί <laughs> κάποια άλλη φόρμα. <laughs> α ελπίσουμε να αργήσει κάτι τέτοιο. Πραγματικά. Ε, παρακολουθείτε τα δεκτενόμενα στη Λατινική Αμερική ω μέρα 25. Τα πάντα παρακολουθούν. Εκεί τι γίνεται ακριβώ τώρα. Είναι μια ανάποδη ρευάντζ για τον Πινοσέτ. Είπαμε, είναι Ετεροχρονισμένη, μάλλον. Κοίταξε. Ε, Τι είναι μια σημερινή όχι, όλα, κρισιακή κατάσταση. Κοιτάξε, όλα είναι και σημερινά, όλα είναι και επαναλαμβανόμενα, όλα είναι κύκλοι. Πράγματα που δεν λύνονται, κακοφορμίζουν και κάποια στιγμή ξανασκάνε. Αυτό σου λέω, όπω είπαμε, γίνεται παγκοσμίω. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Σε κάθε μέρο θα σκάσει για διαφορετικό λόγο. Δηλαδή, σε ένα μέρο αυξάνουν λίγο τα εισιτήρια όπω στη Γαλλία. Σε ένα άλλο μέρο αυξάνουν ένα. Τα καύσιμα κάπου και ναι, γίνεται ναι, κάτι. Και λοιπά, ναι. Αλλά αυτά είναι αφορμέ. Απλώ mm. μαζεύτηκε πράγμα. Τι είχε γίνει σε εμά το 2008, Γιατί ξαφνικά. Είχε αφαιριστεί, λε, κάτι στην κοινωνική μηχανική. Ναι. Και ξαφνικά με μία αφορμή σκάει όλο. Σκάει όλο. Σκάει όλο. Το οποίο μπορεί να εμπεριέχει και όλα τα άλλα. Αυτά τα οποία Όχι, μπορεί να περιέχει και όλα τα υπόλοιπα. Όσο πιο έντονη η εξέγερση, τόσο πιο πολλά έχουν μαζευτεί. Πώ σχολιάζει τη σημερινή κυβέρνηση, τη δικιά μα. Έχουμε πια 100 περίπου 40 μέρε κυβέρνηση. Έχουν περάσει νομοσχέδια. Δεν μα έχει απογοητεύσει. Έκανε αυτό το οποίο υποσχέθηκε να κάνει. Το θα ποιο. περάσω οδοστρωτήρα νομοσχέδια δωράκια στου Ολιγάρχε, θα τα περάσω με μανία, θα, θα πάρω πίσω όποια θέση είχα πάρει προεκλογικά. Έχουν ήδη κάνει νομίζω πίσω στο Μακεδονικό. Παρακαλάει νομίζω ο Μητσοτάκη να μην καταργηθεί αυτή η συμφωνία που θα την έσχιζε μόλι έρχοντα στην κυβέρνηση. Ήταν ε, δεν είχε πει πάντω ότι θα την έσχιζε ακριβώ. Είχε βάλει μια συνολική άρνηση στη... και το είχε αναλύσει κιόλα. Ναι, εντάξει. Είχε ναι. Δε... καταψηφίσει κιόλα. Δεν θα την έσχιζε με ένα νόμο και ένα άρθρο, δεν είχε πει ακριβώ αυτό. <laughs> αλλά... Το πα αλλού. <laughs> ε, στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν θα μπαίνατε κι εσεί να συμμετάσχετε έτσι ω μια συνιστό, σαν μια ευρύτερη προοδευτική παράταξη. Για να ξαναγήσουμε στο τζόκερ, είναι τώρα αυτό. Πώ βλέπει το ΣΥΡΙΖΑ, φ... ψάχνει το βηματισμό του. Εσύ τον βλέπει το ΣΥΡΙΖΑ, πού είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Το είναι βλέπω, ένα πολύ καλό Λίγο. λίγο. Ναι. Δηλαδή γίνονται όλα αυτά που είπαμε μόλι πριν από λίγο. Πού είναι το ανάστημα του ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά. Πού είναι αυτό που μα έταξε. Ψηφίστε με, δώστε μου λίγο παραπάνω ποσοστό. Ξέρω ότι θα πάρω την κυβέρνηση, αλλά δώστε μου λίγο παραπάνω ποσοστό για να μην κάνει περίπατο ο Μητσοτάκη. Πού πήγε αυτό. Πού πήγε η αλήθεια. Πού πήγε. Θεωρεί ότι απλά οριοθετήθηκε κοινοβουλευτικά και απλά λίγο γκρινιάζει ένα για τον άλλον για την οβάρα και τέλο. Ή είναι Όχι. και πιο δομικό το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα μετά τη διακυβέρνησή του. Είναι δομικό, δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε πρόβλημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αυτή τη το στιγμή. Το πρόβλημά του εννοώ, αφορά εκείνο. Ναι, αυτή τη στιγμή έχει ένα σταυροδρόμιο ο ΣΥΡΙΖΑ. Ότι είτε θα πάει προ πλήρε Πασόκ, Πασόκ 2. Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Είναι άλλη εποχή, άλλο ο κόσμο, άλλη στράτευση. Επίση είναι άλλο ερώτημα το τι θα, θέλει, θα αποφασίσουν να κάνουν και τι θα βγει. Ναι. Όλα είναι διαφορετικά πράγματα. Με το ένα μάτι βλέπει λέει προ τα εκεί, από ό,τι έχω καταλάβει. <και>, Και το άλλο είναι πιθανότατα να ξαναγυρίσει στι ρίζε του. Οι οποίε βέβαια τον περιορίζανε κάπου στο 4%. Αλλά τουλάχιστον ήταν αυτό που λέγαμε. Καλά παιδιά, καλό είναι να υπάρχουν, καλό κάνουν στο πολιτικό σύστημα. Δεν ξέρω αν μπορούν να το ξανακάνουν αυτό. Δεν ξαναγεννιέται, δεν, δεν ξαναπαρθενεύει με το συμπάθειο. Τελευταία ερώτηση αύριο απολογείται ο αρχηγό τη Χρυσσαβγή, ο Νίκο Μιχαλολιάκο. Ε, πολλοί περιμένουν όλο αυτό για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Ε, κυρίως γιατί έχουν προηγηθεί όλα αυτά που έχουν προηγηθεί και είναι ένα ερώτημα αν θα πάρει πάνω του όλη την ιστορία, αν θα προσπαθήσει να δείξει ότι ήταν μια αυτοτελής δράση αυτή η οποία οδήγησε σε αυτά που οδήγησαν και γενικότερα θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε, υπάρχουν και καλέσματα από οργανώσεις, ε, είναι τελείωσε, η τελείωσε η Χρυσή Αυγή ή διαχύθηκε στον κόσμο. Μην μου παίρνει τώρα. Μην μου παίρνει δεν μου την πήρε. Σποίλερ. Είναι σημαντικό ότι δεν είναι στη Βουλή πάντω. <συσίλυν> ναι. ναι, Πάντως πάντω ε, τοποθετηθήκαμε νωρίτερα σαν <συσίλυν> κόμμα ναι. ακριβώ με αυτό που είπε. Ότι, ότι, χρειάζεται ακόμα εγρήγορση, ακόμα και αν φάνε όλα τα εσόβια του κόσμου, διότι οι ιδέε τη έχουν κακοφορμήσει στο mainstream πλέον πολιτικό σύστημα. Πολύ σε ευχαριστούμε για απόψε. Να σε καλά, ε τη Συζήτηση. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Σπύρο Δρεβενιώτη, διαγκεκριμένο κομίστα και φίλο τη εκπομπή. Λοιπόν. Ε, αύριο, ε. μην μας ξεχνάτε λίγο μετά τις 10 αυτό είναι το ραντεβού, εδώ πάντα στο μεγάλο κανάλι, One Channel